κλάδεμα. Το καλοκαίρι η γαρδένια που αναπτύσσεται σε παρτέρια εκτιμά το γεγονός να έχει καλυμμένη τη βάση της με ένα στρώμα καλής κοπριάς, η οποία, εκτός του ότι της παρέχει έξτρα θρεπτικά συστατικά, προστατεύει και τις ρίζες της από την υπερβολική ζέστη και εμποδίζει την υγρασία να εξατμιστεί πολύ γρήγορα. Αυτή η λειτουργία δεν είναι ουσιώδης για τη γαρδένια θάμνο, αλλά για εκείνη που γίνεται σαν μικρό δέντρο είναι ουσιαστική. Οι ρίζες δέχονται λιγότερη σκιά και γι' αυτό χρειάζονται περισσότερη προστασία. Το πώς θα κλαδέψετε τη γαρδένιά σας θα εξαρτηθεί από την ηλικία του φυτού, καθώς υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής του. Από ένα φυτό που είναι ακόμα μικρό, αλλά έχει ήδη τα ξύλινα κλαδιά του, πρέπει να αφαιρεθούν τα πλάγια βλαστάρια. Αυτά θα ανθίσουν μόνο κατά τον δεύτερο ή τρίτο χρόνο ζωής του φυτού, γι' αυτό είναι καλύτερο να τα εξοντώσετε. Ο ιδανικός χρόνος για να το κάνετε αυτό είναι ανάμεσα στον Ιανουάριο με Μάρτιο. Και τα λουλούδια που έχουν αρθίσει πρέπει να κόβονται. Έτσι το φυτό εξοικονομεί ενέργεια, η οποία θα του χρησιμεύσει για να αναπτυχθεί καλύτερα. Παράσιτα. Ελέγχετε τη γαρδένιά σας περιοδικά για σημάδια παράσιτων και άλλα προβλήματα. Παρακάτω, σας παραθέτουμε μερικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε. Σημάδια καψαλίσματος στα φύλλα και τα λουλούδια. Το φυτό ψεκάστηκε κάτω από το άμεσο ηλιακό φως. Να ποτίζετε και να ψεκάζετε μόνο νωρίς το πρωί. Αποχρωματισμένα φύλλα με μαύρα στίγματα και διαβαθμίσεις στην από κάτω πλευρά έχετε έντομα. Απομακρύνετε τα με ένα βαμβάκι ποτισμένο στο ενόπνευμα και ποτίζετε με ένα μείγμα βασισμένο στο φωσφορικό εθέρα 3 με 4 εβδομάδες για να σκοτώσετε όλες τις προνύμφες. Ιστή στην κάτω πλευρά των φύλων, κόκκινες αράχνες. Αφαιρέστε τους ιστούς με ένα υγρό σφουγγάρι και ψεκάζετε με ένα συγκεκριμένο εντομοκτόνο μία φορά το 15ήμερο μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα σημάδια του τρόμου. Φύλλα που γίνονται κίτρινα αλλά είναι ακόμα πράσινα στις φλεβιώσεις, ή ποτίστε το φυτό με ασβεστώδες νερό ή το χώμα είναι το πρόβλημα. Δώστε στο φυτό απασβεστωμένο νερό και ελέγξτε το επίπεδο pH του χώματος.